Αυτή φορά είμαστε μέσα στα πλαίσια του μέτρου, εκείνου που μας κάνει να είμαστε ανταγωνίσιμοι απέναντι και στους υπόλοιπους 11. Τι θέλω να πω με αυτό. Δεν είχαμε εξάρσεις, δεν είχαμε αυτούς τους εύκολους ενθουσιασμούς και δώσαμε το στίγμα μιας σοβαρής οργανωμένης πόλης που είναι έτοιμη, μπορεί και θέλει, μεταφράζοντας και την επιθυμία του αθηναϊκού αλλά και σύσσωμου του ελληνικού λαού να πάρει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Απόψε δε, στο Δημαρχιακό Μέγαρο που είχα την ευκαιρία... Είχατε μια δεξίωση στα... Ακριβώς, να δεξιωθώ την Επιτροπή Αξιολόγησης, είχαμε και την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις και να διαπιστώσουμε ότι το κλίμα ήταν εγκάρδιο, θετικό. Από εκεί πέρα όμως, και πρέπει να πάρουμε την άλλη πλευρά του λόφου, δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει. Δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν εδώ που θα αποφασίσουν. Είναι κάποιοι άλλοι που θα αξιολογήσουν τα στοιχεία, τις αναφορές που πρόκειται. Ποιοι ήταν καλεσμένοι στη δεξίωση, πώς είπατε, Δήμαρχε? Ποιοι ήταν καλεσμένοι στη δεξίωση, τα μέλη της Επιτροπής και οι αθλητές? Τα μέλη της Επιτροπής, ακριβώς, και από την ελληνική πλευρά τα μέλη της Επιτροπής Διεκδίκησης. Ήταν σε πάρα πολύ στενό κύκλο. Πρέπει να σας πω. Όχι αθλητές. Όχι αθλητές και κανένας άλλος. Δηλαδή όλοι και όλοι 31 άτομα. Διότι πρέπει να σας πω. Ρωτούσαμε γιατί δεν καλέσατε και τον κύριο Κωνσταντάκα. Ο κύριος Κωνσταντάκας ήταν πρόσφατα στο Δημαρχείο, αλλά απόψε δεν ήταν κανείς αθλητής. Ήταν ένα είδος τεχνοκρατικής συνάντησης, διότι το περιεχόμενο ήταν και αυτό μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας. Να κάνουμε λοιπόν, να είναι υποθετική ερώτηση, κύριε Κωνσταντάκα. Εάν είχατε την ευκαιρία να δείτε τα μέλη της Επιτροπής, τι θα τους λέγατε, γιατί πρέπει να πάρουμε εμείς την Ολυμπιάδα του 2004? Γιατί η Ελλάδα πιστεύω ότι είναι χώρα του αθλητισμού. Πιστεύω από η Ελλάδα γέννησε τον αθλητισμό και πρέπει επιτέλους η χώρα μας να δικαιωθεί απάνω στο θέμα του αθλητισμού. Θα τα ακούσουν αυτά τα επιχειρήματα? Αισθάνεστε ότι αυτά τα επιχειρήματα τα ακούν οι αθάνατοι ή παίζουν άλλα πράγματα ρόλο? Εγώ πιστεύω ότι παίζονται πολλά πράγματα. Παίζονται πιστεύω... άλλα και όχι τα ιδεώδη του αθλητισμού. Δυστυχώς. Παίζονται πάνω απ' όλα το χρήμα. Πάνω απ' όλα το χρήμα. Εκεί τι μπορούμε να κάνουμε, Δήμαρχε? Νομίζω το είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης πριν, κύριε Καψή, και μέσω της ερωτήσεώς σας προς τον κύριο Κωνσταντάκα, τον οποίο και εγώ καλησπερίζω, βγαίνει η άλλη, η ρεαλιστική διάσταση του όλου θέματος, διότι είναι νοπές ακόμα στην μνήμη μας όλες αυτές οι εικόνες που είχαμε ζήσει κατά την προηγούμενη διεκδίκηση. Τώρα λοιπόν ερχόμαστε μπροστά στο πραγματικό πρόβλημα. Εκτιμώ ότι η Ελλάδα μπορεί. Έχει τις δυνατότητες, όχι τόσο ως χώρα, βεβαίως και υπάρχει κρατική, κυβερνητική υποστήριξη, αλλά σίγουρα από την στιγμή που θα προκριθεί, θα σπεύσει ο ιδιωτικός τομέας να ανταποκριθεί. Δηλαδή... Ήδη, τόσο από ελληνικής πλευράς, όσο και από ξένης, έχει αρχίσει να εκδηλώνεται ενδιαφέρον. Όταν ήμουν πρόσφατα στην Ατλάντα και επειδή ακριβώς το όνομα της Αθήνας ακούγεται θετικά, καλά, και την προηγούμενη φορά στην Ατλάντα θετικά ακούγονταν το όνομα της Αθήνας. Όχι στην Ατλάντα, στο Τόκιο. Ναι, έστω. Αναφέρομαι στις πρόσφατες διεργασίες του παρασκηνίου που έγιναν στην Ατλάντα, όπου εκεί η αθηναϊκή ψηφιότητα είχε κάνει μια επίσης καλή παρουσία και δουλειά και είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με όλους αυτούς που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το ενδιαφέρον λοιπόν είναι υψηλό, είναι ζωηρό. Και από ελληνικής πλευράς, οι Έλληνες επιχειρηματίες πρέπει να πω ότι μέχρι στιγμής έχουν δείξει ένα ιδιαίτερα θερμό ενδιαφέρον. Εναπόκειται στην προσπάθεια που γίνεται να πείσει και κυρίως μετά τον Μάρτιο ότι αυτός ο δρόμος ανοίγει και νομίζω ότι όλοι θα σπεύσουν. Κύριε Κωνσταντάκα, πού νομίζετε ότι ενδεχομένως δεν θα πάμε καλά? Τα έργα υποδομής είναι πάνω κάτω τα ίδια. Δεν ξέρω αν μας χωρίζει μεγάλη απόσταση με τη Ρώμη και τη Στοκχόλμη. Με επιτρέπετε. Ναι. Πάλι θα μιλήσουμε με βάση αντικειμενικά στοιχεία. Ξέρετε, εγώ ανήκω στην κατηγορία των ρεαλιστών σε αυτό το θέμα. Mm-hmm. Είμαστε σε πολύ καλύτερη θέση από ότι όλες οι άλλες υποψήφιες πόλεις. Έχουμε συγκεντρωμένο το 80% των αθλητικών μας εγκαταστάσεων γύρω από την Αθήνα, πρώτον, και δεύτερον, το 78% έτοιμο. Δεν θα κριθεί όμως μόνο εκεί. Πού μπορεί να κριθεί και πού μπορεί να μην τα πάμε καλά, κύριε Κωνσταντάκα? Αρχής πιστεύω ότι πραγματικά έχουμε αθλητικά κέντρα αρκετά καλά να υποδεχτούμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έχετε αγωνιστεί σε μία από τις πόλεις που διεκδικούν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, είτε στη Ρώμη είτε στη Στοκχόλμη? Όχι. Είχατε την ευκαιρία να αγωνιστείτε εκεί? Όχι, δεν έχω. Αλλά πιστεύω ότι από τις Ατλάντα στα γήπεδα ήταν πολύ καλύτερα τα δικά μας. Α, έτσι. Τόσο χάλια ήταν τα γήπεδα της προκατασκευασμένα όλα. Προκατασκευασμένα. Αλλά από εκεί και πέρα πιστεύω ότι η Ολυμπιάδα δεν παίρνεται μόνο από τα γήπεδα. Παίρνεται από πολλούς παράγοντες. Δηλαδή?
Παράδειγμα, που μπορεί να μην τα πάμε καλά. Η συγκοινωνία μας, το μετρό μας, όλα αυτά αν έχουν τελειώσει. Πες ότι οι άνθρωποι που δουλεύουν για την Ολυμπιάδα πρέπει να χειριστούν καλά μερικά θέματα. Στην οργάνωση. Στην οργάνωση, όλα αυτά. Στην οργάνωση, η οποία βέβαια εσείς είχατε την πείρα να τα δείτε από κοντά. Είδατε από κοντά την οργάνωση. Εγώ ένα μικρό ειδικών. Παράπονο που έχω σε όλη αυτή την ιστορία που γίνεται για την Παραολυμπιάδα, για την Ολυμπιάδα που ακόμα εμείς δεν γνωρίζουμε αν η Ελλάδα τελικά θα διεκδικήσει για την Παραολυμπιάδα. Θα την διεκδικήσει. Θα την διεκδικήσει, κύριε Δήμαρχε. Μην έχετε καμία αμφιβολία. Νομίζω ότι αποτελεί μέρος του ιδίου πακέτου. Και να σας πω κάτι, κύριε Κωνσταντάκα. Τα είχαμε πει και από κοντά όταν ήρθατε στο Δημαρχείο. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε έξω την Παραολυμπιάδα. Και εσείς μας φέρατε τα πιο αισιόδοξα μηνύματα από εκεί για το τι μπορεί να κάνει και σε αυτόν τον τομέα η Ελλάδα. Ο κ. Κωνσταντάκας πάντως μίλησε προηγουμένως για τα προβλήματα ενδεχομένως που αντιμετωπίζει η πόλη μας και ενδεχομένως να μας εμποδίσει. Μπορώ να σας πω δύο λόγια, κύριε Καψή. Να πω κι εγώ κάτι. Εγώ δεν βλέπω όμως ούτε κάποιον εκπρόσωπο του χώρου του δικού μας σε αυτή την ιστορία μέχρι τώρα. Αυτό που είπατε τώρα, κύριε Κωνσταντάκα, πρέπει να το εκτιμήσει η Επιτροπή Διεκδίκησης, η οποία έχει ανοίξει την πόρτα της στους πρωταθλητές μας και στους Ολυμπιονίκες μας και βεβαίως να ζητήσει και την γνώμη σας για το θέμα που αμεσότερα σας αφορά. Και αν θέλετε εκεί μπορώ και εγώ να παρέμβω. Μίλησε πάντως για τα προβλήματα της Αθήνας. Πρέπει να προσθέσω κάτι άλλο για την συμπλήρωση της εικόνας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε και με δεδομένη την καλή υποδομή της Αθήνας και κυρίως την ολοκλήρωση των μεγάλων έργων μέχρι το 2000, πρέπει να πιστέψουμε ότι από πλευράς οργάνωσης είμαστε σε καλή θέση. Το δηλαδή θα έχουμε τελειώσει, όπως είπε ο κ. Κωνσταντάκας, το μετρό, θα έχει τελειώσει το μετρό, θα μπορούμε να κυκλοφορούμε άνετα στην Αθήνα. Βεβαίως και θα μπορούμε να κυκλοφορούμε άνετα στην Αθήνα και πρέπει να σας πω ότι ήταν ένα από τα γερά μας χαρτιά, διότι εμείς αυτή τη φορά, σε σύγκριση με την προηγούμενη, δεν αναγγείλαμε την κατασκευή του μετρό, τους δείξαμε ότι το μετρό προχωράει και μέχρι τέλος του 1999, αρχές 2000, θα έχει τελειώσει. Κύριε Κωνσταντάκα, είστε τόσο αισιόδοξος όσο είναι ο Δήμαρχος Αθηναίων. Μέχρι το 2004, μέχρι το 2000 θα έχει τελειώσει. Να πω ότι θέλω να γίνει η Ολυμπιάδα στη χώρα μας για πολλούς και διάφορους λόγους. Πιστεύω ότι θα αλλάξει η όψη της Αθήνας και θα βοηθήσει και εμάς προσωπικά τα δικά μας παιδιά. Θα γίνουν ράμπες, θα γίνουν πολλά πράγματα. Θα έρθουμε αμέσως τώρα σε αυτό, θα είναι η εισαγωγή μας άλλωστε στο επόμενο θέμα. Η μόλυνση τι ρόλο θα παίξει, κύριε Δήμαρχε? Σημαντικό. Άρα εκεί έχουμε σίγουρα ένα μειονέκτημα. Κύριε Καψή, έχουμε. Μην μου πείτε ότι μέχρι το 2004 θα έχουμε λύσει και το πρόβλημα του νέφους. Σίγουρα όχι, όπως καμία μεγάλη πόλη στον κόσμο δεν θα έχει ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα. Πρέπει όμως να σας πω κάτι, το οποίο είχα την ευκαιρία να συζητήσω με συναδέλφους σας πρόσφατα στο Λονδίνο, όταν έγινε μια συζήτηση και είχα προσκληθεί για την μολυσμένη ατμόσφαιρα σε πολλές πόλεις. Δεν σας ρωτάγανε αν θα είστε υποψήφιος για την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Συζητάγατε τα θέματα της άμεσης αρμοδιότητάς. Μα νομίζω ότι έχω δηλώσει ότι. Για 4 χρόνια είμαι δήμαρχος της Νέας Δημοκρατίας Αθήνας και από εκεί και πέρα τα πράγματα θα εξελιχθούν από μόνα τους. Αλλά ήθελα να σας πω το εξής, κύριε Καψή, ότι η Αθήνα είναι από τις λιγότερο μολυνισμένες πρωτεύουσες στην Ευρώπη. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό. Και εδώ θα κάνουμε μια αυτοκριτική ως Έλληνες. Μήπως έχουμε συμβάλει στο να δυσφημίσουμε την πρωτεύουσα όταν κατά καιρούς πολύ εύκολα υπερδιωγγώνουμε το πρόβλημα ως άκης παρουσιάζεται. Τον προηγούμενο χρόνο θερμοκρασιακή αναστροφή με νέφος δεν είχαμε παρά ελάχιστες μέρες. Και νομίζω ότι και εμείς έχουμε παρατηρήσει ότι έχει υπάρξει μια βελτίωση. Η αντικατάσταση των αυτοκινήτων, η σταδιακή απομάκρυνση των βιομηχανιών. Μάλιστα. Και όταν με το καλό τεθεί σε λειτουργία και το μετρό, να είστε βέβαιος ότι με 400.000 αυτοκίνητα λιγότερα την ημέρα στην πόλη των Αθηνών, πολλά θα έχουν αλλάξει. Να το ελπίσουμε. Πρέπει να πούμε και κάτι άλλο. Ότι αυτόν τον καιρό που περνάμε μια περίοδο που αλλάζει η ατμοσφαιρική κατάσταση και ο καιρός, δεν έχει σημειωθεί καμία επικίνδυνη τροπή της ατμοσφαιρικής κατάστασης της Αθήνας. Ευχάριστα τα νέα. Μια τελευταία ερώτηση, κύριε Κωνσταντάκα. Τι παράπονα έχετε για την κίνησή σας στο κέντρο της πρωτεύουσας, που είναι αρμοδιότητα και του Δημάρχου Αθηναίων? Πείτε του τα τώρα να τα ακούσει από κοντά. Έχουμε κουβεντιάσει με τον κύριο Αβραμόπουλο και σε βάθος και αρκετά. Έχει κάνει μεγάλο έργο για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, έχει δημιουργήσει ράμπες. Ένα μεγάλο πρόβλημα για μας είναι ότι ακόμα δεν έχουν δημιουργηθεί τα απαραίτητα πάρκινγκ για τα αυτοκίνητά μας, ώστε να μπορούμε να μπαρκάρουμε κάπου ελεύθερα και αν υπάρχουν κάποιες πινακίδες, αυτές μπαρκάρονται από κάποιους άλλους. Και
Ξέρουμε τις δυσκολίες της Αθήνας, ότι σε πολλά σημεία δεν γίνονται ράμπες στα πεζοδρόμια. Δεν μπορούν να γίνουν ράμπες. Στο Δημαρχείο υπάρχει ράμπα, κύριε Αβραμόπουλε? Όπως γνωρίζει ο κύριος Κωνσταντάγκας, υπάρχει ειδικό μηχάνημα που ανεβάζει τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Μπορεί να το επιβεβαιώσει. Ναι, είναι... Όχι απλώς ξέφυγε, μας στρίμωξε εμάς. Όχι, υπάρχει. Και πραγματικά έχει πει ο κύριος Αβραμόπουλος ότι θα βγάλει και κάποιο νόμο, δεν ξέρω αν έχει. Βγήκε, κύριε Κωνσταντάκη. Πέρασε το Δημοτικό Συμβούλιο. Να υπάρχουν κανένα κτίριο στην Αθήνα χωρίς προσπέλαση για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Νομίζω ότι το τελευταίο κομμάτι ο κύριος Δήμαρχος Αθηναίων τα πήγε πολύ καλά. Να ευχαριστήσουμε τον Δήμαρχο Αθηναίων. Δεν θα τον ταλαιπωρήσουμε άλλο. Δεν θα είναι παρόν στην επόμενη κουβέντα. Έχει κληθεί ο ειδικός στα θέματα της στάθμευσης. Να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Κωνσταντάκα. Καλή επιτυχία. Το επόμενο θέμα δαγκώνει. Το επόμενο θέμα δαγκώνει. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμμετάσχετε. Καλό βράδυ, κύριε Καυσίου. Καλό βράδυ, κύριε Δήμαρχε. Καλό βράδυ, κύριε Δήμαρχε. Θα περάσουμε λοιπόν στο επόμενο θέμα που απασχόλησε όλη αυτή την εβδομάδα τους δημότες της Αθήνας, τα περιβόητα παρκόμετρα. Μαζί μας ο Γιώργος Λούκας, γραμματέας Επιτροπής Πολίτες κατά των Παρκοεταιριών και ο αντιδήμαρχος Αθηναίων Γιάννης Βλαχογιάννης. Είναι ο ειδικός επί του θέματος. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα, κύριε Λούκα. Καλησπέρα, κύριε Βλαχογιάννη. Κύριε Λούκα, λέγατε προηγουμένως ότι θέλετε να μείνει ο Δήμαρχος Αθηναίων. Δεν είμαι σίγουρος αν ήθελε ο ίδιος να μείνει. Μας είπε θα συζητήσουμε με τον κύριο Βλαχογιάννη, ο οποίος είναι πιο ειδικός. Να ακούσουμε λοιπόν κατευθείαν τα παράπονα του κυρίου Λούκα. Αλήθεια, το κίνημα το βλέπουμε λίγο πεσμένο τις τελευταίες ημέρες. Μάλλον δεν καταλάβατε. Δεν καταλάβαμε. Δεν είναι καθόλου πεσμένο το κίνημα. Η συγκέντρωση που θα γίνει έξω από την πλατεία αν θα γίνει αυτό, μην αμφιβάλλεται καθόλου. Θα γίνει και θα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Θα είναι μια συγκροτημένη διαδήλωση των πολιτών. Και μπορούμε τώρα να σας αναγγείλουμε ότι δεν θα είναι μόνο των πολιτών της Αττικής, αλλά έχουμε συμμετοχές από όλους τους δήμους όπου εφαρμόζεται αυτό το ληστρικό μέτρο της ελεγχόμενης στάθμευσης. Λιφάδα δηλαδή, περιφερειακούς δήμους της Αθήνας. Και θα εφαρμοστεί πολύ συγκροτημένα και πειθαρχημένα η απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής και της ΠΟΕΟΤΑ να καλυφθούν πινακίδες με σακούλες και συμβολικά, για να δείξουμε και τη θέληση των πολιτών, να μπουν σε παρκοπινακίδες, αυτοκόλλητες πινακίδες, που θα λέει δωρεάν. Γιατί εμείς δεν είμαστε υπέρ της παράνομης στάθμευσης. Εδώ οι παρκοεταιρείες έχουν καταλάβει θέσεις όπου στο παρελθόν στάθμευαν νόμιμα οι πολίτες και τώρα είναι παράνομοι αν δεν πληρώσουν, νόμιμοι άμα πληρώσουν, όπου γνωρίζετε τελικά ότι το μεγαλύτερο ποσοστό, τη μερίδα του λέοντος, την παίρνουν οι παρκοεταιρείες και για ποιο λόγο στο φινάλε. Κύριε Βλαχογιάννη. Χαίρομαι, κύριε Καψή, γιατί μου δίνετε η ευκαιρία μέσω της εκπομπής σας να συμβάλλω στην ενημέρωση των τηλεθεατών σχετικά με τα όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα, τουλάχιστον στο Δήμο Αθηναίων, γύρω από το θέμα της ελεγχόμενης στάθμευσης. Όπως τα ξέρετε... Οι περισσότεροι δημότες είναι με τον κύριο Λούκα, το ξέρετε. Δυσφορούν με τις... Δεν συμφωνώ με αυτή την άποψη και δεν έχω εγώ αυτά τα στοιχεία. Ξάλλου ο κύριος Λούκας είπε ότι το κίνημά του είναι πανελλήνιο. Εγώ δεν έχω αντίρρηση για την αντίδραση αυτή των πολιτών. Είμαι μαζί τους και να συζητήσουμε τα όποια προβλήματα προκύπτουν. Γιατί αν κατάλαβα και εκείνοι δεν έχουν αντίθετη άποψη στη φιλοσοφία του συστήματος. Μόνο θα έλεγα ότι να υπάρχουν παρόμοιες αντιδράσεις και για άλλα προβλήματα που ενδιαφέρουν την κοινή γνώμη, όπως σε παράδειγμα τα ναρκωτικά που είναι σε έξαρση αυτές τις μέρες. Δεν είναι αρμόδιο. Ο κύριος Λούκας διαφωνεί και μια ευχή, οι δημότες οι οποίοι στελεχώνουν αυτή την επιτροπή διαφωνούν με την πληρωμή. Αν μου επιτρέπετε, το μέτρο αυτό της ελεγχόμενης στάθμευσης είναι κάτι καινούριο που έχει εφαρμοστεί σε όλη την Ευρώπη. Στην πατρίδα μας το νομικό καθεστώς ήταν συγκεχημένο. Ήρθε τελικά ο νόμος 22-18 του 1994. Καλά, και καθιέρωσε. Έχω μια υποχρέωση να ενημερώσω, γιατί αυτές τις μέρες, αν με επιτρέπετε, λέγονται πολλά. Καθιέρωσε λοιπόν το νομοθετικό πλαίσιο ο νόμος αυτός και εις εφαρμογή αυτού πάρα πολλοί δήμοι σε όλη την Ελλάδα εφήρμοσαν το μέτρο. Ναι. Ο Δήμος Αθηναίων είναι από τους τελευταίους δήμους που το καθιέρωσε και ότι εμείς είμαστε οι πρώτοι, διότι η μεγαλύτερη συμφόρηση κυκλοφορίας, όπως είναι γνωστό, υπάρχει στην Αθήνα. Η ελεγχόμενη στάθμευση, όπως λέει και ο ίδιος ο όρος, έχει σαν στόχο να κάνει κατανομή της υυξημένης ζήτησης που υπάρχει. Στους εμπορικούς δρόμους, όπως ξέρετε, υπάρχει ένας συνωστισμός αυτοκινήτων με όλες τις παρενέργειες που δημιουργεί αυτό το πρόβλημα. Ο σκοπός λοιπόν της ελεγχόμενης στάθμευσης λέει ότι εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν λόγο
να κρατούν θέσεις. Θέσεις κρίσιμες στο κέντρο των Αθηνών ή στα κέντρα ενδεχομένως άλλων δήμων, δεν πρέπει να τις κρατούν εις βάρος εκείνων οι οποίοι θα εξυπηρετηθούν. Και από τα πρώτα συμπεράσματα που έχουμε, κύριε Καψή, και νομίζω κανείς δεν έχει αντίληψη αυτό, ήδη έχει ανακουφιστεί πάρα πολύ το κέντρο των Αθηνών, διότι ο στόχος του Δημάρχου μας, ο στόχος της παρατάξεως που έχουμε πάρει την εντολή να κυβερνήσουμε το Δήμο είναι να ευπρεπίσουμε την Αθήνα, να την εξυγχρονίσουμε, μάλιστα, να την κάνουμε καλύτερη. Πολύ ωραία ακούγονται, κύριε Λούκα, όλα αυτά. Ωραία ακούγονται, αλλά δεν είναι έτσι. Γιατί? Θα ρωτούσα τον κύριο Βλαχογιάννη, έχει αντιληφθεί έξω από τη Δημαρχία, στον πεζόδρομο εκεί πέρα της Δημαρχίας, Mercedes, Alfa Romeo και άλλα αυτοκίνητα που να καλύπτουν το πεζοδρόμιο, ακόμα και τις ράμπες για τους αναπήρους, γιατί υπάρχουν φωτογραφίες που αποδεικνύουν αυτό που λέω. Όπως προηγουμένως είπε και ο κύριος Δήμαρχος, έχουμε ευαισθησία στο θέμα αυτό και είμαστε πρώτοι. Και αν, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα, είμαστε στη διάθεσή σας να το συζητήσουμε. Ναι, εντάξει. Μόνο εκ των υστέρων συζητάτε. Γιατί δεν συζητήσατε τα μέτρα αυτά που πήρατε πριν με τους πολίτες? Κάτι και όπως είπε και ο Δήμαρχος, σας το λέω και εγώ ότι είμαστε στη διάθεση όλων των φορέων. Ωραία, να συζητήσουμε, αποσύρτε το μέτρο λοιπόν και από μηδενική βάση, δώστε πίσω, περιμένετε λίγο, δώστε πίσω αυτά που εισπράξανε οι παρκοεταιρείες από στάθμευση, από κάρτες στάθμευσης και από κλήσεις και με εκβιαστικούς όρους, ότι θα βάλετε την εφορία. Ένα δημόσιο φορέα. Αυτά που λέτε, λυπάμαι ότι είναι όλα ανακριβή και θα μου επιτρέψετε, κύριε Καψή, όχι, δεν μπορείτε να τα έλεγα. Θα το επιτρέψετε να τελειώσει. Θα το επιτρέψετε να ολοκληρώσει και θα απαντήσετε. Καλώς, αλλά δεν μου επιτρέπετε κιόλας. Και αυτό αποδεικνύει τώρα εδώ σε όλους τους πολίτες ποια ήταν και η διάθεσή σας απέναντι σε όλους τους συλλόγους μας όταν σας θέτανε το ζήτημα από την αρχή να συζητηθεί με τους ίδιους τους δημότες σας. Συνεχίστε. Πρώτον, εσείς εμφανίζεστε τώρα. Καλά. Δηλαδή, όταν έχουμε φτάσει στη δεύτερη φάση εφαρμογής. Και Καψή, για να ολοκληρώσω την προηγουμένη συζήτηση. Έτσι λέτε εσείς, δηλαδή. Στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματός μας, να κάνουμε την Αθήνα μια σύγχρονη πόλη. Mm-hmm. Και να διευκολύνουμε το κυκλοφοριακό. Με ομόφωνη απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο, κατ' εφαρμογή του νόμου που σας είπα, είπε ότι θα εφαρμόσω και εγώ στην Αθήνα το σύστημα. Έγινε μια. Επιτρέψτε μου και εμένα που δεν σας είπα. Δεν μου αφήσετε. Αφήστε, κύριε, τις παρανομίες. Είναι αρμοδιότεροι άλλοι να τις ελέγξουν. Υπάρχουν δικαστήρια στη χώρα. Μην κάνουμε όλοι τον εισαγγελέα. Πότε δηλαδή. Μετά από κάνα χρόνο, όταν έχουν αρπάξει του κόσμου τα δισεκατομμύρια πουλώντας αέρα, τώρα να επιτρέψουμε στον κύριο Βλαχογιάννη. Βεβαίως, δεν υπάρχει αντίρρηση. Με ομόφωνη απόφαση, λοιπόν, το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε μια επιτροπή, της οποίας ήμουν πρόεδρος, να μελετήσει το όλο σύστημα. Ναι. Πήραμε ειδικό συγκοινωνιολόγο, ο οποίος μας βοηθούσε στο έργο μας αυτό. Κάναμε πρόσκληση ενδιαφέροντος και θέσαμε 16 κριτήρια βάσει των οποίων θα γινόταν η επιλογή της καλύτερας προσφοράς. Δημοσιεύσαμε σε 10 εφημερίδες των Αθηνών. Mm-hmm. Προσήλθαν 10 εταιρείες. Έγινε μία αξιολόγηση βάσει των 16 κριτηρίων που έθεσαν. Σύμφωνοι. Και ερχόμαστε για την νομιμότητα της διαδικασίας, γιατί ακούγονται πολλά. Και παίρνουμε την απόφαση αυτή με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου του αριθμού των Δημοτικών Συμβούλων. Εις εκτέλεση αυτής της αποφάσεως αρχίζει η πρώτη εφαρμογή στην περιοχή του Κολονακίου. Ο κύριος Λούκας έκανε συγκεκριμένη πρόταση. Είστε διατεθειμένοι να σταματήσει το μέτρο και να συζητηθεί εκ νέου με τους ίδιους τους δημότες? Ακούστε, σύμφωνα και με τη δήλωση του Δημάρχου, είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο για οποιουσδήποτε συγκεκριμένες και καλόπιστες προτάσεις, προκειμένου να το βελτιώσουμε όπου πρέπει να βελτιωθεί. Μάλιστα. Υπάρχει η λιμένη πολιτική βούληση του Δημοτικού Συμβουλίου, επαναλαμβάνω, με ομόφωνη απόφαση και σε αυτό κανείς δεν έχει αντίρρηση, να εφαρμοστεί το σύστημα. Εάν, επαναλαμβάνω, στην πράξη υπάρχουν οποιαδήποτε προβλήματα, αυτά πολύ ευχαρίστως τα συζητούμε και όπου μπορούν να βελτιωθούν, βεβαίως και θα κύριε κάνουν βελτιώσεις. Γι' αυτό είδατε και την αναστολή, μάλιστα, την προσωρινή της επεκτάσεως. Κύριε Λούκα, εσείς θέλετε να μην υπάρχει ούτε μία θέση πληρωμένη στάθμευση στην Αθήνα? Κύριε Καψή, έχουμε ήδη διατυπώσει ότι δεν είμαστε πολίτες οι οποίοι είμαστε παράνομοι. Mm-hmm. Είμαστε υπέρ της ελεγχόμενης στάθμευσης, ασφαλώς μόνο εκεί που υφίσταται πρόβλημα κυκλοφοριακό, ναι, σε χώρους όπως είναι ταχυδρομεία, κάποιο εμπορικό κέντρο ίσως ή ένα μεγάλο πολυκατάστημα, mm-hmm, όπου θα μπορούν οι πολίτες να παρκάρουν για μία συγκεκριμένη ώρα, μία-δύο ώρες, ίσως και λιγότερο αν αυτή η υπηρεσία μπορεί να εξυπηρετηθεί ο πολίτης αυτή την υπηρεσία σε συντομότερο χρόνο, να παρκάρει δωρεάν και να ελέγχεται
από τους δημοτικούς υπαλλήλους και όχι από παρκοεταιρείες. Καταλάβατε. Έχουμε σαφή πρόταση πάνω σε αυτό. Αλλά θα σας παρακαλώ. Είστε διατεθειμένος να υποβάλλετε προτάσεις. Θα σας παρακαλούσα. Βελτίωσης του υπάρχοντος συστήματος ή δεν το συζητάτε. Βελτίωσης του υπάρχοντος συστήματος με εταιρείες οι οποίες έχουν εισβάλει, μάλιστα εξαπατώντας ακόμα και απορούμε πως δεν έχουν εμφανιστεί να το πούνε, και σωρία δημοτικών συμβούλων, γιατί οι υπογραφές που λένε που έχουν αποσπάσει από τους δημοτικούς συμβούλους δεν προσδιορίζαν, κύριε Καψή, το γεγονός ότι θα αναλάβουν κάποιες παρκοεταιρείες και ότι τελικά θα πάρουν το 70, το 60, το 70, το 100, ότι θα εκβιαστούν οι πολίτες για να δώσουν αυτά τα χρήματα, αλλά οι δημοτικοί σύμβουλοι εξαπατήθηκαν ότι ναι, θα γίνει ένας διαγωνισμός για την εκτίμηση ενός σχεδίου ελεγχόμενη στάθμευση στην πόλη. Εδώ εξαπατήθηκε στην πραγματικότητα ένα μεγάλο μέρος των εκλεγμένων συμβούλων των δημοτών. Μάλιστα. Με τη μόνη διαφορά ότι έχουν παγιδευτεί, και ας το πούμε εδώ πέρα, από μεγάλα συμφέροντα αυτοί και δεν τολμούνε, από μεγάλα συμφέροντα ανωνύμων εταιριών οι οποίες έχουν διασυνδέσεις και στον κρατικό μηχανισμό και στη δικαιοσύνη, γιατί δεν μπορεί αυτές οι εταιρείες και η Δημοτική Αρχή να αγνοεί την απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, αν δεν είχε αυτή την κάλυψη που σας είπα προηγούμενα, όπου χαρακτηρίζει ευθέως άκυρη τη σύμβαση για τις παρκοεταιρείες. Είναι γνωστή η απόφαση αυτή που του αν τελικά είναι, μου επιτρέπετε, αν τελικά αυτό ισχύει για το Δήμο και ότι θα δισκυράνει την πόλη κτλ. Αν αυτή ισχύει βέβαια για το Δήμο Αθηναίων, το ίδιο ισχύει και για τους υπόλοιπους Δήμους, γιατί ούτε οι δημοτικοί άρχοντες, ούτε οι δημοτικοί σύμβουλοι θέλησαν να συνεννοηθούν με τους πολίτες για ένα πραγματικά δίκαιο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης κάτω από την επίβλεψη των εργαζομένων του Δήμου, επιμένουμε για αυτό. Τους οποίους εργαζόμενους, τουλάχιστον τον εκπρόσωπό τους, τον κύριο Νόντα Λαμπρακάκη, τον πρόεδρο των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Λαμπρακάκη, θέλετε να παρέμβετε. Ακούστηκα, δεν θα μου δώσετε το λόγο. Καλησπέρα σας, κύριε Καψή, και καλησπέρα στους καλεσμένους σας. Ναι, θέλετε να πείτε κάτι. Ναι, θέλω να πω το εξής, ότι το πρόβλημα προέκυψε από τη στιγμή που κάποιοι Δήμοι αποφάσισαν να εχωρήσουν το δικαίωμα της ελεγχόμενης στάθμευσης στις ιδιωτικές εταιρείες. Και καταλαβαίνετε, από τη στιγμή που το εκχώρησαν, οι ιδιωτικές εταιρείες δεν έχουν σαν στόχο να λύσουν το κοινωνικό πρόβλημα, αλλά να εξοικονομήσουν κέρδη, να αποκτήσουν κέρδη. Και έτσι λοιπόν αυτή τους η επιδίωξη τους έφερε μπροστά στην επιδίωξή τους να διευρυνθεί το μέτρο για να μπορέσουν να αυξήσουν τα κέρδη τους. Εμείς τι λέμε? Εμείς λέμε ότι πέρα από το ότι για το Δήμο Αθηναίων είναι παράνομη, αφού έχει απορριφθεί από τον Υπουργό Εσωτερικών σχετική απόφαση, να υπενθυμίσω και στους κυρίους δημάρχους και δημοτικούς συμβούλους που παίρνουν αποφάσεις, ότι στην εισηγητική έκθεση του 22-18 προβλέπεται δυνατότητα λειτουργίας περιορισμένου χρόνου αυτής της υπηρεσίας από ιδιώτες, στην περίπτωση που δεν υπάρχουν οργανωμένες υπηρεσίες στους Δήμους. Και έχουμε οργανωμένη υπηρεσία στο Δήμο Περιά, στο Δήμο Αθηναίων, στο Δήμο Θεσσαλονίκη. Είναι τόσο οργανωμένη. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Λαμπρακάκη και να ακούσουμε τον κύριο Βλαχογιάννη. Κύριε Βλαχογιάννη. Ελπίζω να μου δώσετε τον ίδιο χρόνο να μπορέσω να αντικρούσω όσα, επιτρέψτε μου τη λέξη και πάλι, αναλυθεί ο κύριος Λούκας. Βέβαια, ο άνθρωπος δεν ξέρει το αντικείμενο, διότι δεν έχει σχέση ίσως με το Δήμο Αθηναίων. Το αν εξαπατήθηκαν ή όχι οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι αρμοδιότεροι όλων είναι εκείνοι οι ίδιοι να το πούνε. Δεν νομίζω ότι όρισαν κανέναν συνήγορο να τους το αναπτύξει. Προσέξτε, κύριε Καψή, ο Δήμος Αθηναίων είχε στην Αθήνα παρκόμετρα. Ναι. Δεν εφαρμόζονται για πρώτη φορά. Είχε παρκόμετρα. Ήταν αποτελεσματική όμως υπηρεσία. Δεν ήταν αποτελεσματικά, όπως ξέρετε όλοι. Και από πλευράς εσόδων και από πλευράς εμφανίσεως της πόλεως. Με την ιδιωτική εταιρεία τι γίνεται? Δεν αλλάζει το νομικό καθεστώς από πλευράς παραβάσεων. Την παράβαση, αν την κάνει κάποιος, είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Είτε λοιπόν την διαπιστώνει το αστυνομικό όργανο,
είτε της δημοτικής αστυνομίας, είτε ο υπάλληλος της εταιρείας, δεν αλλάζει την ουσία. Εκείνος ο οποίος έκανε παράβαση στη στάθμευση σύμφωνα με τις ισχύως διατάξεις του κώδικα, την κάνει με οποιοδήποτε καθεστώς. Αυτό που λέγεται με τις ιδιωτικές εταιρείες. Ο Δήμος Αθηναίων έχει μια εμπειρία πάνω στο ζήτημα αυτό. Από τη λειτουργία των παρκομέτρων με τους δημοτικούς υπαλλήλους, όπως λέγεται, τόσα χρόνια, τελικά εις το ταμείο του Δήμου δεν έμπαινε κανένα κέρδος. Σήμερα, με τη σύμβαση αυτή, η οποία επαναλαμβάνω για μια φορά, πρωταρχικό σκοπό, πρωταρχικό ρόλο έχει να διευκολύνει την κυκλοφορία μέσα στην Αθήνα, και θέλω να μου επιτρέψετε να πω δύο λόγια γι' αυτό. Και οι καταστηματάρχες ευκολύνονται, διότι πλέον εκείνος ο οποίος δεν είχε το λόγο να κατέβει στην Αθήνα και να πιάσει μια θέση όλη μέρα, δεν κατεβαίνει. Κατεβαίνει στην Αθήνα εκείνος ο οποίος θέλει να κάνει τη δουλειά του, εκείνος ο οποίος θέλει να ψωνίσει. Και έτσι αναζωογονείται το κέντρο, αναβαθμίζεται. Έχουν δουλειά τα καταστήματα, έχουν δουλειά και οι εργαζόμενοι. Η εταιρεία παίρνει ένα ποσοστό, διότι έχει κάνει μια μεγάλη επένδυση, την οποία δεν μπορούσε ο Δήμος. Με τη συμφωνία που έχουμε κάνει, στο Ταμείο του Δήμου Αθηναίων θα εισρεύσει κάθε μήνα από τον υπολογισμό που έχουμε κάνει με τα στοιχεία 100 εκατομμύρια τουλάχιστον το μήνα. Δηλαδή, περνάμε το 1,5 δις υπολογίζουμε να πάρουμε το χρόνο. Και τα χρήματα αυτά, κύριε Καψή, όπως έχουμε δεσμευθεί, θα τα διαθέσουμε αποκλειστικά και μόνο για να βελτιώσουμε το κυκλοφοριακό πρόβλημα. Μειώνεται έτσι, κύριε Καψή, η κάθοδος πολλών αυτοκινήτων στο κέντρο με όλες τις συνέπειες. Νέφος, σύγχυση, εμπόδιο στο γρηγορότερο χρόνο. Αυτό είναι ο σκοπός μας. Ως προς το αν είναι παράνομη η απόφαση ή όχι. Πήρε μια απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως σας είπα, ομόφωνα την πρώτη φορά. Τότε δηλαδή που κρινόταν η ουσία του πράγματος. Αν αυτό το δικαίωμα ο Δήμος, όπως μας έδινε ο νόμος τη δυνατότητα, θα το εκχωρήσει σε μια ιδιωτική εταιρεία. Και είπαν όλοι, ναι, θα το εκχωρήσουμε. Μετά ταύτα. Αφού κάναμε αξιολόγηση, είναι όπως σας είπα, και για την οποία κανείς μέχρι σήμερα δεν έχουν ακούσει. Να πει γιατί το δώσατε σε αυτήν την εταιρεία, μήπως υπερήχε κάποια άλλη, μήπως ένα κριτήριο που βάλατε δεν ήταν σωστό. Κανείς μέχρι τώρα, γενικόλογα και αόριστα πράγματα. Επήραμε, εν πάση περιπτώσει, μια απόφαση με την απόλυτη πλειοψηφία, όπως έχει δικαίωμα και όπως είναι ο βασικός νόμος της δημοκρατίας. Ο κύριος Υπουργός, τη Μεγάλη Παρασκευή, και ενώ εξέπνεε η προθεσμία, η κύρωση. Προσεφήγαμε στο Συμβούλιο Επικρατείας, κύριε Καψή, θα μου επιτρέψετε εδώ. Και εδώ θα τελειώσουμε. Το Συμβούλιο Επικρατείας είχε ορίσει δικάσιμο για τις 7 Οκτωβρίου. Εκεί έκανε παρέμβαση και ο κύριος Σαββίδης. Δεν έγινε η συζήτηση με τη δικαιολογία ότι είχα να οργιστώ στο κοινοβούλιο την ημέρα εκείνη. Όπως ξέρουμε, μπορούσε να γίνει η συζήτηση, να καταθέσει το επιτυλμά του και να εκαθαριστεί η κατάσταση. Δεν ξέρω γιατί άφησε να φύγει. Μην πούμε στην πάση όμως περιπτώσει, επί των νομικών ζητημάτων, αρμόδια είναι τα δικαστήρια να κρίνουν. Να μας πείτε και να έχετε όλο το χρόνο να μιλήσετε, γιατί διαμαρτυρηθήκατε ότι δεν μιλήσατε πολύ. Να σας κάνω εγώ μία ερώτηση και απαντήστε όση ώρα θέλετε. Επικαλεστήκατε ότι πόσα δισεκατομμύρια θα βγάλει ο Δήμος, που σημαίνει ή ότι δεν έβγαζε με τους δημοτικούς υπάλληλους. Ότι έχει χαρακτήρα καθαρά εισπρακτικό και κυκλοφοριακό. Πείτε μας, αν εσείς ο Δήμος, όπως λέτε, και δεν ξέρουμε που θα διατεθούν, αν ο Δήμος βγάλει αυτά τα δισεκατομμύρια, πόσα δισεκατομμύρια θα βγάλει η παρκοεταιρεία ή οι παρκοεταιρείες, γιατί εμείς δεν τα έχουμε με κάποιο συγκεκριμένο δήμαρχο, εντάξει. Η ερώτησή σας είναι πόσα χρήματα. Ποια είναι αυτή η επένδυση που έχει κάνει, που λέτε, γιατί εμείς πιστεύουμε ότι ήδη τα έχουν αποσβέσει αυτά που έχουν τοποθετήσει, εντάξει. Πείτε μας. Μα κύριε Λούκα, το σύστημα στην Αθήνα δεν έχει ένα μήνα. Συγκεκριμένα, με συγκεκριμένα στοιχεία. Γιατί εδώ πέρα υπάρχουν δισεκατομμύρια μαύρο χρήμα. Πείτε μας λοιπόν, πόσο είναι αυτή η επένδυση. Αυτά είναι δικά σας. Πόσο έχει είναι κατανοητή η ερώτησή σας, κύριε Λούκα. Μπορείτε να μας απαντήσετε. Δεν θα αφήσουμε άλλο αυτή την κλοπή. Είναι αυθαίρετα. Το σύστημα, κύριε Καψή, άρχισε να εφαρμόζεται από τα τέλη Αυγούστου. Δεν έχετε στοιχεία. Δεν έχετε τα στοιχεία. Ήδη έχουμε 2.500 θέσεις και είμαστε ευχαριστημένοι. Τα στοιχεία, τα έσοδα της εταιρείας. Τα δισεκατομμύρια ακόμη δεν άρχισε να εφαρμόζεται το σύστημα. Κύριε Βλαχογιάννη. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν σας αρέσει αυτό που σας λέω. Ότι εμείς απαντώ λοιπόν και λέω. Απαντώ, ακούστε με αν θέλετε. Απαντώ και λέγω. Πρώτα εις το Ταμείο του Δήμου δεν έμπαινε κέρδος καθαρό. Ναι. Τώρα εις το Ταμείο του Δήμου θα μπαίνουν... Πώς είναι η επένδυση, ρωτάει, κύριε. Επαναλαμβάνω όμως, το μήνα, επαναλαμβάνω όμως ότι ο κύριος στόχος
του συστήματος που καθιερώνουμε δεν είναι ο εισπρακτικός. Μάλιστα. Και λέω είναι... συμπληρωματικά αυτό είναι που ότι τα χρήματα αυτά θα τα διαθέσουμε. Αλλά κυρίως τι παίρνει η εταιρεία. Για το κυκλοφοριακό. Αν εσείς δεν ποιοι είστε καλόπιστος και δεν θέλετε να μας πιστέψετε, τι να κάνω, εγώ σας λέω τις προθέσεις μας. Ποιοι βρίσκονται πίσω από αυτές τις ανώνυμες εταιρείες. Να σας απαντήσω, κύριε. Ποιοι βρίσκονται, εμείς κάναμε διαδικασία, κύριε. Εμείς, κύριε, ακούστε, αν θέλετε. Αν θέλετε. Βεβαίως. Κάναμε διαδικασία διαφανέστατη. Δημοσιεύσαμε σε 10 αθηναϊκές εφημερίδες και είπαμε όσοι θέλετε να φέρετε τις προτάσεις. Θέσαμε το πλαίσιο. Μάλιστα. 16 κριτήρια. Υπέ...